Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα travel vlog από Ελλάδα. Εγώ είμαι η Κωνσταντίνα. Στο σημερινό travel vlog, όπως και στα υπόλοιπα, θα δείτε πολύ φαγητό, πολύ σουρτούκεμα, δηλαδή πολλές βόλτες. Ας μην λέω πολλά, πάμε να ξεκινήσει το βίντεο και μην ξεχάσετε, κάντε ένα like, μια εγγραφή και να support αυτό εδώ το βίντεο. Και όπως πολύ καλά κατάλαβες, άλλη μια εβδομάδα ξεκίνησε και με βρήκε στον οδοντίατρο. Τη βδομάδα αυτή ο βασιλάκης μου είχε γενέθλια και πήρα τούρτες και γλυκά. Κάναμε εδώ ένα μίνι τραπέζι με τη θεία για να κεράσουμε για το βασιλάκι. Μυδοπίλαφο, σαλατούλα και όλα τα καλά μας έβγαλε εδώ η μαμά για να γιορτάσουμε το Βασίλη. 31 χρόνων γίνεται το αγόρι μου, πολύχρονος, να σε χαιρόμαστε. Εδώ ένα μέρος από τα γλυκάκια που του πήρα και από τα κεράκια. Μιλφέι, τρομερό, δεν άντεξα. Δεν μπορώ να πάρω μόνο ένα πράγμα, ήθελα ποικιλία. Και εδώ πέρα άλλο ένα κουτάκι με τα γλυκάκια. Προφιτερόλ, γιαμί. Το επόμενο πρωί ξυπνήσαμε και η μαμά είπε θα κάνει κολοκυθόπιτα γλυκιά, αλλά όχι όπως την έχετε συνηθίσει, σε μπουρεκάκι style. Και χαριτολογώντας της είπα, μαμά πρέπει να σε τραβήξω, να ανεβάσω συνταγή να τη δουν και τα παιδιά πώς τη φτιάχνεις, γιατί και ένας δεν ενδιαφέρεται, εγώ πρέπει αυτόν τον ένα να τον ενημερώσω. Και ορίστε, σας αφήνω ένα χορταστικό βιντεάκι να δείτε πώς και τι, συνταγή δεν γράφω, όποιος ενδιαφέρεται να μου αφήσει το σχόλιο και θα ποστάρω μετά εγώ τη συνταγή στα σχόλια. Φίλο πήραμε έτοιμο για διευκόλυνση, βέβαια σύμφωνα με τη μαμά δεν συνίσταται το έτοιμο φίλο, πρέπει λέει να ανοίγεις μόνος σου, ναι εντάξει, εκτός ότι δεν ξέρω, δεν υπάρχει και χρόνος μάμη, αλλά δεν πειράζει. Το κολοκύθι λογικά το τρίφτισε και μετά το βάλε σε αυτό το κατσαρολάκι και έβαλε κανέλα και όλα τα άλλα τα μπαχαρικά που βάζει για να πάρει γεύση και να ξεπαγώσει, γιατί το είχαμε στη κατάψυξη και εδώ βλέπετε πως περίτεχνα το κάνει, κάηκε κιόλας στην προσπάθειά της. Τη ζάλισα εγώ με τα πλάνα, έπαιρνα από εδώ, έπαιρνα από εκεί, αλλά όλα καλά, δεν είχαμε κανένα τύχημα. Σας αφήνω να δείτε πως γίνεται, τι και πως, και θα τα πούμε στη συνέχεια. Thank you.
αφού γεμίσαμε αυτό το ταψί με αυτά τα μπουρεκάκια πίτετο, το βάλαμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180-170 ανάλογα το φούρνο σας μέχρι να ροδίσουν. Εδώ τα βγάζουμε από το φούρνο, εννοείται βάζουμε λαδόκολλα, τα αφήνουμε να στεγνώσουν, ουσιαστικά να στραγγίξουν από το έξτρα λάδι πάνω σε μια άλλη λαδόκολλα. Και αφού στραγγίξουν και κρυώσουν λίγο, ρίχνουμε την άχνη ζάχαρη από πάνω και λίγη κανέλα. Βέβαια όλα αυτά είναι προαιρετικά, ο καθένας το κάνει όπως θέλει. Εγώ τρελαίνομαι για κανέλα, οπότε ρίξαμε και λίγη, έως αρκετή θα έλεγα, κανελίτσα, βάλε μάνα βάλε. Ύστερα καθίσαμε να φάμε και φάγαμε στραπατσάδα αγαπημένη με σαλατούλα και μυδοπίλαφο από χτες, γιατί όταν μαγειρεύουμε για μία στρατιά και όχι για 4 άτομα, για 5 που είμαστε. Την επόμενη μέρα, όπως βλέπετε, είχε καλοκαιρία, ήταν τρομερή μέρα, ήταν Πέμπτη και κάθε Πέμπτη πάμε στη λαϊκή αγορά του χωριού. Όπως βλέπετε παίρνουμε πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, θα τα δείτε στην πορεία, για να κάνουμε τρομερά γεμιστά. Και γυρίσαμε στο σπίτι και εγώ κατασκόπευα τον πατέρα μου να δω τι κάνει στο ξυλουργείο. Πολύ μου αρέσει έτσι να τον πειράζω και να τον κατασκοπεύω. Να και ένα πλάνο από τη θέα που έχουμε από το σπίτι. Τώρα εντάξει θέλει πολλά, αλλά ανέβω στο πάνω μπαλκόνι, είναι τέλεια. Και το απογευματάκι κλασικά πήγαμε για καφέ στο σύλλογο του χωριού, στον έναν μάλλον από τους συλλόγους του χωριού. Έχει μεγάλη αφλή έτσι λίγο φραγμένη, στην οποία μπορούν να παίζουν τα παιδιά, οπότε πήγαμε τα νύψια μου να παίξουμε και μπήκαμε μέσα στο σύλλογο να θυμηθώ πώς είναι, να δείτε και εσείς πλάνα, και πήραμε τα καφεδάκια μας. Αξίζει να πάτε για καφεδάκι όσοι γνωρίζετε. Εννοείται την επόμενη μέρα πήγα θάλασσα, γιατί ήταν τρομερή ημέρα. Είχε πολύ ζέστη και δεν έλεγε να μη δε πας, δεν ήθελα να το μετανιώσω. Βέβαια εκείνη τη μέρα δεν κάτσαμε πολύ, γιατί το απόγευμα είχαμε να πάμε στα γενέθλια της Μαγδαλένας. Όπως βλέπετε πήρα και δώρο. Η Μαγδαλένα είναι μία από τις ανιψιές μου, χρόνια πολλά Μαγδαλένα. Το πάρτι της έγινε κοντά σε αυτή την παραλία, σε ένα πολύ ωραίο μέρος, να και το μαγαζί. Και κάπου εδώ εγώ θα κλείσω αυτό εδώ το vlog, με αυτή την εικόνα, με αυτά εδώ τα ωραία χρώματα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο vlog. Μέχρι το επόμενο vlog, γεια σας!